Με τον καρκίνο να καλπάζει, η Κρήτη δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στον αυξημένο αριθμό ασθενών που έχουν την ανάγκη θεραπείας και νοσηλείας. Η κατάσταση στις κλινικές είναι δύσκολη ακόμη και εν μέσω πανδημίας, ενώ στο Παγνί οι ασθενείς εναλλάσσονται στις καρέκλες χημειοθεραπείας με αμύωτο ρυθμό και τα τμήματα ημερήσιας νοσηλείας είναι ασφυκτικά γεμάτα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, για τη μονάδα χημειοθεραπείας του Παγνί, μέσα σε μία μόλις ημέρα, 35 ήταν οι νοσηλευόμενοι σε μία μονάδα με δυναμικότητα 29 ασθενών, δηλαδή με πληρότητα που αγγίζει το 120%. Οπότε, ναι, έχουμε μεγάλη κίνηση ασθενών και προσπαθούμε να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Προσπαθούμε να παίρνουμε όλες τις προφυλάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή προστασία τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό. Ο μεγάλος αγώνας δίνεται στη μονάδα χημειοθεραπείας του Παγνί, με τις ελλείψεις προσωπικού όμως να βρίσκονται στο κόκκινο. Ήδη αναμένεται να φτιαχτεί ένα καινούργιο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας, κάτι που είναι θετικό, αλλά παράλληλα αυτό το τμήμα το καινούργιο που θα βλέπει οι θεραπείες ημερήσιας πρέπει να στελεχωθεί με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και το Παγνί σε μεγάλο βαθμό είχε ρίξει το βάρος στο COVID. Όλες αυτές οι χρόνιες νόσοι είχαν μείνει πίσω. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και επιβεβαιώνουν το μεγάλο εχθρό για τους κριτικούς, αφού μεγάλος ήταν ο αριθμός ασθενών που χρειάστηκε να απευθυνθεί στο Παγνί για να δώσει έναν αγώνα ζωής ενάντια στην νόσο. Στις τρεις πρώτες θέσεις των περιστατικών βρίσκονται ογκολογικοί ασθενείς. Αναλυτικά, τους πρώτους 11 μήνες του 2021, 2.731 ήταν τα κακοήθινα οπλάσματα των βρόγχων και του πνεύμονα που βρίσκονται στην πρώτη θέση, 2.373 τα κακοήθινα οπλάσματα μαστού και 1.956 πολλαπλούν μυέλωμα και κακοήθινα οπλάσματα. Οι θάνατοι από καρκίνο σχεδόν έχουν φτάσει τους θανάτους που οφείλονται στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όπως τονίστηκε στο Συνέδριο Κλινικής και Μεταφραστικής Ογκολογίας που οργάνωσε η Παθολογική Ογκολογική Κλινική του Παγνί με τη συμμετοχή επιστημόνων από όλη τη χώρα, η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές, ενώ οι ασθενείς στην Κρήτη έχουν πλέον πρόσβαση σε πολλά νέα φάρμακα για πολλούς τύπους καρκίνου. Οι ασθενείς μας έχουν πρόσβαση σχεδόν σε όλα τα νέα φάρμακα